Όπω βλέπετε, οι συναντήσει και οι συσκέψει για τα ζητήματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα και ειδικά τα θέματα τη Θεσσαλία είναι συχνέ. Θέλαμε να δώσουμε συνέχεια, συνέχεια στην προηγούμενη συζήτησή μα για να συζητήσουμε λίγο πιο αναλυτικά και να ακούσουμε τι απόψει των θεσμικών εκπροσώπων του πρωτογενού τομέα, όπω είστε συγκεντρωμένε και συγκεντρωμένοι σήμερα σε αυτό το τραπέζι. Δεν θα επαναλάβω εισαγωγικά αυτά τα οποία είπαμε και την προηγούμενη φορά να σταθώ μόνο σε δύο σημεία τα οποία νομίζω ότι έχουν ένα ενδιαφέρον και χάρη τη επικαιρότητα. Δρομολογήθηκε η νομοθετική ρύθμιση σχετικά με την δέσμευση την οποία είχαμε αναλάβει να μπορούμε να προσφέρουμε χαμηλό ηλεκτρικό ε, ρεύμα στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους μας ε, σε ορίζοντα δεκαετίας. Είναι μια σημαντική παρέμβαση η οποία, αν μη τι άλλο, εξασφαλίζει προβλεψιμότητα για έναν σημαντικό στερεστή κόστος ε, για πολλούς από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας. Και το δεύτερο, το οποίο θέλω να τονίσω και νομίζω ότι είναι και επίκαιρο, λαμβάνοντα υπόψη το που βρισκόμαστε στον ευρύτερο εκλογικό κύκλο, ε, σε τρεις μήνες από τώρα, κάτι λιγότερο από τρεις μήνες θα έχουμε ευρωεκλογέ και ένα από τα σημαντικά ζητήματα τα οποία θα κληθούμε να συζητήσουμε στι ευρωεκλογέ θα είναι τι θα γίνει την επόμενη μέρα με την κοινή αγροτική πολιτική. Η άποψη η δικιά μας είναι πολύ σαφής και διατυπωμένη και σε επίπεδο υπουργού χρειάζονται παρεμβάσεις στην κοινή αγροτική πολιτική και άμεσες παρεμβάσεις Ήδη το Υπουργείο έχει καταθέσει μια σειρά από σκέψεις στο Συμβούλιο Υπουργών σχετικά με τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη μεγαλύτερη ευελιξία. Ω προ τα εργαλεία τη ΚΑΠ, αλλά ενδεχομένω θα χρειαστεί και μια πιο ουσιαστική, μεσομακροπρόθεσμη συζήτηση, η οποία πιθανώς θα φτάσει και στο δικό μα το επίπεδο για την ταχύτητα με την οποία υλοποιούμε την πράσινη μετάβαση και τι σημαίνει αυτό για τι δεσμεύσει και τι υποχρεώσει των αγροτών μα και των κτηνοτρόφων την επόμενη και την μεθεπόμενη μέρα. Να τονίσω επίση τελειώνοντα πόσο σημασία. Αποδίδουμε και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο εκφράζεται και σε αυτό το τραπέζι στην γενικότερη συνεργασία στον πρωτογενή τομέα. Ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε στηρίξει τα συνεργατικά σχήματα μέσα από μια σειρά από φορολογικά και άλλα κίνητρα. Και επενδύουμε και στην τεχνολογία και στην τεχνογνωσία και σε αυτήν την ποιοτική μετάπτωση του πρωτογενού μας τομέα σε έναν τομέα που μπορεί πραγματικά να είναι ανταγωνιστικό. Καινοτόμο και εξαγωγικό, έτσι ώστε η αξία η οποία δημιουργείται, ειδικά όσον αφορά τι εξαγωγέ μα, να μπορεί να παραμένει στη χώρα και να την καρπόνονται όλοι οι κρίκοι της παραγωγική και τη μεταποιητική αλυσίδας. Σταματώ εδώ και πάλι καλώ ήρθατε, και είμαστε στη διάθεσή σα να ακούσουμε τι σκέψει σα. Κύριε Πρωθυπουργέ, ευχαριστούμε και πάλι για την πρόσκληση. Ε, πραγματικά δείχνεται έμπραχτα το ενδιαφέρον, αν μη τι άλλο, για τα αγροτικά ζητήματα και ειδικά για τη σύσκεψη σημερινή, για το σοβαρό πρόβλημα τη ρεποσκλήση τη Θεσσαλία. Αλλά όπω ξέρετε καλύτερα από τον καθέναν, πρέπει να έχουμε και αποτέλεσμα. Γιατί η πολιτική με ήττα και ο κρίνεται από το αποτέλεσμα. Άρα πρέπει κάποια στιγμή να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.